Να βγάλει την όποια ευθύνη από πάνω του για τη ματέωση των εκδηλώσεων του Αγροτικού Αυγούστου επιδιώκει το Λιμενικό Ταμείο Χανίων. Σε απαντητική επιστολή προ την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού, επιρρύπτει τι ευθύνε σε αποφάσει του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων και τη 28η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Μάλιστα, προτίθεται να συζητήσει και πάλι το θέμα διεξαγωγή των εκδηλώσεων στο Ενετικό Λιμάνι, μόνο όμω εάν υπάρχει σύμφωνη γνώμη από του δύο παραπάνω φορεί. Αποποιείται κάθε ευθύνη του το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων για το ναυάγιο του φετινού Αγροτικού Αυγούστου, ρίχνοντα τα βάρη τη από κάθε άποψη απαράδεκτη απόφαση στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων και στην 28η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην απαντητική επιστολή του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και Αντιδημάρχου Χανίων, Άρη Παπαδογιάννη, προ την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού, ο Πρόεδρο τη οποία είχε ζητήσει πριν από λίγε ημέρε να ξανασκεφτούν οι εμπλεκόμενοι φορεί τι συνέπειε τη απόφασή του. Στην παρούσα οικονομική φάση που ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή ο αγροτικός περνάει τις δυσκολότερες ώρες που έχει περάσει ίσως ποτέ και παρότι κάνουμε συνέχεια συσκέψεις και παρασυσκέψεις πώς θα προβάλλουμε τα προϊόντα μας έχουμε αυτό το θεσμό ο οποίος πρόβαλε πανελλήνια και όχι μόνο αλλά με του ξένους που έχουμε τα αγροτικά μας προϊόντα κάποιοι κυρίοι δεν ξέρουμε για ποιου λόγου και διαρωτόμαστε και θέλουμε να μάθουμε. Προσπαθούν να καταστρέψουν αυτή την ωραία και πραγματικά δυνατή προσπάθεια που γινόταν μέχρι τώρα. Ειδικότερα ο κύριος Παπαδογιάννη αναφέρει ότι σε απάντηση του από 15 Αυγούστου 2010 εγγράφου σας, σχετικά με τι εκδηλώσει Αγροτικό Αύγουστο 2010. Σα γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων δεν έχει αντίρρηση να συζητήσει ξανά το θέμα τη πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Αγροτικό Αύγουστο 2010 στη χερσαία ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων υπό την προπόθεση ότι εγγράφω θα έχουν εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη του τόσο το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων όσο και η 28η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση πάντω, σα διαβεβαιώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων είναι διατεθειμένο να παρέχει κάθε συνδρομή για τη δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση του αγροτικού Αυγούστου στη Δυτική Τάφρο. Προ ενημέρωσή σα, σα αποστέλνουμε τι αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, καθώ και έγγραφο τη 28η Εφορία Βιζετινών Αρχαιοτήτων με συνημένη την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα πρέπει πάντω να σημειωθεί πω ο κ. Παπαδογιάννη αρνήθηκε να κάνει δηλώσει για το συγκεκριμένο θέμα όταν του ζητήθηκε από του δημοσιογράφου επιλέγοντας να απαντήσει με επιστολή και μόνο προς την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.